Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος του Εμπορευαγγελματικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τίνου, ο κύριος Ανδρέας Τσιμέκης. Κύριε Τσιμέκη, θερμά συγχαρητήρια, γιατί έμαθα ότι πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία του φετινού Τίνος Running Experience. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ακούω κουρασμένο, βραχνιασμένο. Είναι ευχάριστο το βραχνιασμένο. Ναι, γι' αυτό τα λέω. Γι' αυτό τα λέω. Είναι ευχάριστο. Ναι. Και δεν σας κρύβω ότι μας λείπατε. Την άλλη φορά θέλετε να μου προσχεθείτε, θα είστε. Ναι, ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε ότι οι συνθήκες φέτος ήταν λίγο περίεργες για μένα. Ξέρω, ναι. Ξέρω, ναι. Για πείτε μας λοιπόν, υποδεχτήκατε με ένα φανταστικό πάστα πάρτι αγωνιστές, συνοδούς και βεβαίως κατοίκους και όσους ήρθαν εκεί να παρακολουθήσουν το δρόμενο αυτό το αθλητικό γεγονός. Πείτε μου ποια συνταγή εντυπωσίασε περισσότερο. Φέτος ήταν πραγματικό. Ξέρετε, έχουμε βάλει τους συλλόγους και στα χωριά να παραβγαίνει ο ένας τον άλλον και ανεβάζουν κάθε χρόνο την πύχη. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που μας αρέσει, αλλά και έχουμε κάνει τα χωριά να έτσι να προωθούν το δικό τους σημείο, τα χωριά. Βέβαια, είναι συμμέτοχοι και συνένοχοι των ωραίων πραγμάτων. Βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ όμορφο ένα χωριό να μαγειρεύει για τους ανθρώπους, να φτιάχνει συνταγές για τους ανθρώπους και να βλέπεις τις γυναίκες του χωριού να προσπαθούν γι' αυτό. Βέβαια. Φεύγουν πάρα πολλά στοιχεία από εκεί μέσα, η φιλοξενία, η γαστρονομία, ο τόπος, τα πάντα. Φέτος ήταν ιδιαίτερο πάλι το Πασταπάρτι, γιατί δημιουργήσαν δύο μάγειρες, δύο σεφ γνωστοί και αναγνωρισμένοι. Ήταν ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, όπως ξεκίνησε πέρυσι, και φέτος ήταν και ο Λίας ο Μαμαλάκης. Και με ακούτε? Έως. Ναι, ναι. Και ήταν και ο Λίας ο Μαμαλάκης. Φέτος ήταν και ο Λίας ο Μαμαλάκης. Ο Μαμαλάκης. Είναι πολύ γοητευτικό σεφ ο Μαμαλάκης, πείτε μου. Δεν ξέρω, τον ξεχωρίζω, γιατί είναι πρώτα απ' όλα, βέβαια τώρα έχει χάσει τα κιλά του, δεν ξέρω, τα διατηρεί? Όχι, έχει χάσει πραγματικά τα κιλά του. Είναι, ξέρω, αλλά και παλιότερα που είχε περισσότερα κιλά, ήταν ο άνθρωπος αυτός που όχι μόνο παράγει, αν θέλετε, γεύση, αλλά την ευχαριστιέται κιόλας. Και αυτό νομίζω αρέσει τον κόσμο. Είναι ένας σεφ με μεγάλη ισοδοξία, αλλά σου έχει μια άβρα θετική που βγάζει. Ναι, πάντα αυτό. Με το χαμόγελο. Αυτό. Πάντα, δεν ξέρω, μας κάνει φοβερή εντύπωση. Μαγειρέψαν, βγάλανε τρεις, ξέρετε, φέτος ως πόσορα στα ζυμαρικά ήταν η Μπαρίλα. Η Μπαρίλα. Ναι. Τα οποία μας τροφοδότησε τα ζυμαρικά γύρω στα 70 κιλά με ζυμαρικά. Και η σάλτσα δικιά της. Έφτασαν 70 κιλά, λίγα μου ακούγονται. Είναι πάρα πολύ, είναι διαφορετική. Είναι τέσσερα διαφορετικά μακαρόνια, να σκεφτείτε. Ναι. Τέσσερις διαφορετικές σάλτσες. Φέτος ήταν τρεις γεύσεις και μια σαλάτα. Όλα με πάστα. Όλα με πάστα. Πάντα με... Με τοπικά προϊόντα, με τοπικά υποθέτω, προϊόντα, έτσι, και ναι. Δεν σας κρύβω ότι η Μπαρίλα έβγαλε ένα έντυπο που μας ενθουσίαζε, που λέγεται Master of Pasta, που λέει τις συνταγές και θα τις βγάλουμε στο διαδίκτυο, πώς εκτελούνται, από τι αποτελούνται, πώς γίνονται ανά έξι άτομα αυτές οι συνταγές. Τις δικές σας συνταγές. Τις δικές μας, δηλαδή, να σκεφτώ, λέω, μια κρυθαρότο με λουκάνικο τυράκι τίνου και σίκο. Με σάλτσα ντομάτα, με κοπανιστή τίνου, με γραβιέρα τίνου και λιάση ντομάτα, με λούζα και μπαλάκι τίνου. Τι είναι το μπαλάκι τίνου? Το μπαλάκι τίνου είναι ένα τυρί από αγελαδινό. Το που γίνεται σε μπαλάκια. Σε μπαλάκια, ναι. Α, ναι, τέλειο. Είναι λίγο αρμυρό, αλλά όλες οι συνταγές είναι με παραδοσιακά. Από που τι κάνουμε αναγκαστικά για να γίνουν συνταγές αυτές, τον κάνεις τον άλλο να ψάξει τα παραδοσιακά προϊόντα. Βέβαια. Και αυτή τη σημασία έχει. Και βλέπω ότι αναδεικνύουν πολύ και τη, επειδή πάει βέβαια με την μπάστα, τη λιαστή ντομάτα, έτσι. Πάρα πολύ. Που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν, πολύ ωραίο, και πηγαίνει και στις σαλάτες και σε διάφορες σάλτσες. Πραγματικά πολύ ωραίο. Πολύ αγκινάρα που έχει τίνος, ξέρετε, παράγει αγκινάρα η τίνος. Βέβαια. Και αφού εκεί τώρα στο Pasta Party, το οποίο βεβαίως πιστεύω ότι θα είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και φέτος. Ήταν γύρω στα 400 άτομα. Μάλιστα. Έχουμε καταφέρει. Οι αθλητές τι αριθμό έφτασαν, κύριε Τσιμέκη? Οι αθλητές φέτος φτάσαμε στους 900. Έχουμε λαός, έτσι. Λαός. Λαός πραγματικά. Η αλήθεια είναι ποια είναι, ότι βλέπουμε πάντα τους, από το 14 αρχίζουμε και βλέπουμε
πάντα τους ίδιους αθλητές, αυτό είναι θετικό σου και να το... Γιατί σημαίνει ότι ικανοποιούνται από τη διοργάνωση, έτσι. Και μαζί με αυτούς βλέπεις ανεβαίνει κατά 200-250 ο αριθμός των νέων αθλητών. Κάθε χρόνο, μάλιστα. Το καλό είναι ότι έχουν αναζητήσει και έρχονται για τη διαδρομή. Ξέρετε, η διαδρομή είναι τέτοια, η δική του ημιμαραθωνίου, mm-hmm. από όπου είναι από το θεατράκι του Βόλακα μέχρι κάτω τη χώρα. Ναι. Είναι μια διαδρομή η οποία πρέπει να έχει απαιτήσεις, δηλαδή πρέπει να είναι ένας γυμνασμένος αθλητής. Βέβαια. Και, βέβαια. Να είναι, και έχει να ξέρει την τέχνη το πώς να τρέξει. Ναι. Έχει να σκεφτείτε από εκεί που τρέχει στην ευθεία, έρχεται σε ένα κατήφορο πολύ απότομα. Από εκεί ανεβαίνει στα 5 χιλιόμετρα mm-hmm. με ένα ανήφορο που παρακαλάει να τελειώσει. Ναι. Και οπότε έχει τις δυσκολίες του, βέβαια. Έχει τις δυσκολίες και δεν είναι εύκολος από όπου τον αναζητούν. Δεν σας κρύβω, φέτος. Από ποια έκανε... χώρα ήταν ο νικητής του ημιμαραθωνίου? Έλληνας πάντα είναι. Ωραιότατα. Δεύτερη χρονιά που έρχεται και το χτυπάει. Ναι. Πάντα δεύτερος και τρίτος βγαίνει, Συριανός και ένας από την Αθήνα. Mm-hmm. Είναι αυτοί κάθε χρόνο οι ίδιοι και αρχίζουν και χτυπάνε τον αγώνα. Μάλιστα. Δεν σας κρύβω, φέτος είχαμε. Τώρα βέβαια έχουν αποκτήσει και πολλή εμπειρία στη διαδρομή, βέβαια, έτσι, βέβαια, οι συγκεκριμένοι. Βέβαια, και... Είχατε και από Αμερική συμμετοχή. Είχαμε από Αμερική. Μας έκανε εντύπωση ένα ζευγάρι που ήρθε από Αμερική για να τρέξει πατέρας με κόρη. Ναι. Και τον συζητήσαμε, γιατί ψάχνει τους ημιμαραθωνίους και τους μαραθωνίους μόνο στην Ελλάδα θέλει. Γιατί πιστεύει ότι μόνο εδώ έχουν γίνει πραγματικοί μαραθώνοι και ημιμαραθώνοι. Ναι, ναι, γιατί είναι ο κλασικός αθλητισμός. Είναι υπέρ του κλασικού αθλητισμού. Από, ναι. Είχαμε από Ιρλανδία οικογένεια, είχαμε από Γερμανούς, είχαμε Ιταλούς, mm-hmm. Γάλλους πολλούς. Mm-hmm. Όσον αφορά τις άλλες διοργανώσεις, των 10, των 5, των 1000, ακόμη και των 100 για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, είχαν συμμετοχές όσες θα περιμένατε? Θέλετε να σας πω πώς είναι τα παιδιά? Ναι. Ήταν μια λεωθάλασσα, εμείς τα παιδιά τα χωρίζουμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη τάξη, πέμπτη, έκτη, τετάρτη, πέμπτη και έκτη και λίγο γυμνάσιο πάει. Πήρανε μέρος 350 άτομα. Μάλιστα. 350 παιδιά δεν είναι λίγα. Α, καθόλου λίγα. Πάρα δεν πολλά. Είναι καθόλου λίγα. Πάρα και όπως πολλά. Το δεκάρι, το πεντάρι διπλασιάστηκε. Mm-hmm. Διπλασιάστηκε, πήγε γύρω στα 250 άτομα. Ναι. Το δεκάρι πάλι μας διπλασίασε και ο ημιμαραθώνιος από 105 άτομα που ήταν πέρυσι, φέτος πήγε στα 160 άτομα. Mm-hmm. Mm-hmm. 160 άτομα. Πολύ μεγάλη, 50 και 60% σχεδόν αύξηση. Βέβαια. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν σας κρύβω ότι τελευταία στιγμή έρχονται πάρα πολύ και είχαμε μείνει, γιατί πάντα βλέπουμε με τις πληρωμές των αθλητών και άλλες συμμετοχές. Ναι. Να ξέρετε ότι οι παροχές που δίνουμε στο Twinners Running Experience έχει ανεβάσει πάρα πολύ και το βέβαια, δίνεται πολλές παροχές και εισιτηρίων και δωματίων και πάρα φαγητό, πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι φανταστείτε, να σκεφτείτε μέσα στο παιχνίδι αυτό, μέσα στο event αυτό συμμετείχανε στους 90 επαγγελμικρομεσαίες επιχειρήσεις mm-hmm. που εκπτώσεις πηγαίνανε από 30 και ο λιγότερος 15%. Μάλιστα. Από όπου καταλαβαίνετε ότι οι εκπτώσεις αυτές όμως προωθούν... δίνουν έναυσμα για να έρθει. Βέβαια δίνει, γιατί ο άλλος μπορεί και ξέρετε να θέλει πραγματικά και να είναι και ο ίδιος αθλητής ή να αγαπάει πολύ τον αθλητισμό, αλλά να μην έχει τη δυνατότητα των εξόδων που απαιτούνται όταν τίποτα δεν είναι λίγο φτηνότερο, καταλάβατε. Να σκεφτείτε είναι μεγάλο κίνητρο. Βέβαια, γιατί τι κάνουμε, οι παροχές αυτές δεν είναι με τον αθλητή. Είναι μπορεί και για τους συνοδούς. Να φέρει 10 συνοδούς. Βέβαια, βέβαια. Είναι το ίδιο, γιατί εμείς τη γραμματεία την ανοίξαμε από την Πέμπτη, 7 του μηνός, ναι. από το πρωί. Ναι, ναι. Από όπου μερικοί αθλητές που ερχόταν από την Πέμπτη το μεσημέρι είχαν, παίρναν την ταυτότητά τους, ειδική ταυτότητα συνοδού και αθλητή, mm-hmm. μαζί με ένα έντυπο είτε αγγλικά είτε στα ελληνικά, mm-hmm. αναλόγως την. Την εθνικότητα και πηγαίναν και είχαν τις παροχές τους από την Πέμπτη. Μάλιστα. Να ρωτήσω, εκτός από το γεγονός βεβαίως ότι η Vodafone είναι ο μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης και για αυτή τη χρονιά, και δεν είναι τυχαίο και αυτό, είναι μια μεγάλη εταιρεία που δεν νομίζω ακριβώς, ότι θα έβαζε το όνομά της σε κάτι το όχι, οποίο όχι. δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε. Αυτό δείχνει δηλαδή και πόσο πραγματικά είστε συνεπείς, γιατί θυμάμαι, ειλικρινά σας λέω, την πρώτη χρονιά που ξεκινούσατε με μία αγωνία, αλλά και παρόλα αυτά με έναν ενθουσιασμό παράλληλα, και να που φτάσαμε σήμερα, να είναι αρκετά χρόνια μετά, να έχει γίνει θεσμός, να έχετε ένα πολύ μεγάλο χορηγό, κύριο χορηγό, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η συμμετοχή του Δήμου και η προσπάθεια του Δήμου σε όλο αυτό να σας ενισχύσει.
Γιατί το θεωρώ πολύ βασικό. Βέβαια. Να ξέρετε ότι, και το έχω ξαναπεί, ότι το 2014 ξεκινήσαμε με 150 αθλητές. Ναι. Σύνολο, έτσι. Σύνολο. Παιδιά και μεγάλη. Από που καταλαβαίνετε ότι το στοίχημά μας ήταν, το είχαμε ανεβάσει τόσο πολύ από που να έρθουμε στην πέμπτη χρονιά και να έρθουμε στους 900 αθλητές. Ναι. Στους εθνικούς αθλητές. Έπρεπε να αποδείξουμε πάρα πολλά. Φυσικά. Γιατί ο αθλητής, ξέρετε, θέλει οργάνωση. Θέλει να δει συνέπεια, οργάνωση, βέβαια. Βέβαια. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι εμείς σαν σύλλογος έχουμε πολύ μεγάλη συνεργασία και με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το οποίο είναι και συνδιοργανωτής μας. Βέβαια. Και με το Δημοτίνο, ο οποίος και αυτός είναι συνδιοργανωτής μας. Μάλιστα. Μαζί και οι τρεις προχωράμε. Μάλιστα. Έχουμε μεγάλη στήριξη και από, και από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και από το Δημοτίνο. Mm-hmm. Mm-hmm. Η περιφέρεια σας ενισχύει και χρηματικά. Και χρηματικά μας ενισχύει η περιφέρεια. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό, είναι πολλά έξοδα. Ναι. Κοιτάξτε κάτι, έχουμε προσπαθήσει, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε να πιστέψουν σε αυτό το θεσμό. Mm-hmm, mm-hmm. Και γιατί όχι άλλωστε. Όσο εγωιστικό να φαίνεται, είναι ένας από τους μοναδικούς συλλόγους πανελλαδικά που γίνονται. Όλοι οι επιτοπλίστων αυτοί οι αγώνες δρόμου γίνονται από τους Δήμους. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ είχα εκπλαγεί όταν θελήσατε πραγματικά εσείς να πρωτοστατήσετε και το κάνατε βεβαίως για να ενισχύσετε και την οικονομία του τόπου. Ήταν ένα πολύ έξυπνο εγχείρημα από την πλευρά σας. Παράλληλα, πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με τον αθλητισμό όλων των ηλικιών. Και συνδυάσατε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που ωφελούν τους επαγγελματίες τους οποίους εκπροσωπείτε ως σύλλογος. Όλοι λέγανε γιατί το κάνω, ξέρετε, οι περισσότεροι αγώνες σε όλη την Ελλάδα γίνεται πάντα πρωί. Ναι. 7:30-8 η ώρα. Ναι. Είναι θέμα ήλιου, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι το πώς θα κρατήσει τον κόσμο και πώς να δείξει. Εσείς το κάνετε απογευματάκι με τη Δύση. Το κάνουμε απογεύματα με τη Δύση του ηλίου από τις 5. Φέτος η αλήθεια ήταν πάρα πολύ δύσκολος γιατί ένας αθλητής που τρέχει στα 21 χιλιόμετρα με ντάλα ήλιο, με ζέστη. Είχε πολύ ζέστη δυστυχώς το τριήμερο. Ναι, είχε πολύ ζέστη. Καταφέραμε αυτό όλο να το λύσουμε με πολλούς σταθμούς. Δηλαδή στα 21 χιλιόμετρα υπήρχαν γύρω στους 15 σταθμούς. Με νερά, με ισοτονικά, με μπανάνα, με τους γέρες ενδιάμεσα. Ωραία, πολύ ωραία. Από όπου καταλαβαίνετε. Οι εθελοντές σας πώς ήταν φέτος? Οι εθελοντές μας είναι γύρω στους 200. Τους ξεχάσαμε. 200. Ναι. Βέβαια, χωρίς αυτούς δεν γίνεται αυτό. Βέβαια, επειδή μου λέτε τίποτα, τώρα για τους σταθμούς, τους ενδιάμεσους, βέβαια. Και αυτό που έχουμε καταφέρει, δεν σας κρύβω ότι είχαν έρθει 50 εθελοντές από την Αθήνα. Συγχαρητήρια, μπράβο. Παρέχουμε τις ίδιες, τους δίνουμε τις ίδιες παροχές με τον αθλητή. Ναι. Τώρα καταλαβαίνετε σε ένα νησί 3-4 ημέρες που κάθονται. Γύρω στα 1.500 με 2.000 κόσμο, τι είναι για μας. Βέβαια. Πώς γνωρίζει το νησί και ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθλητές ψάχνουν. Mm-hmm. Δεν κάθονται σε μια γωνιά. Έτσι. Δεν ήθελαν να τρέξουν μόνο, ψάχνουν από τη μια άκρη στην άλλη τα πάντα. Βέβαια. Ο αθλητής δεν μπορεί να κάτσει, όλο και ακριβώς, θα βρει να μετακινείται συνέχεια. Δεν θα σκρίβω την Κυριακή που σας διακόπτω, που κάνουμε το μονοπάτι, τα κλασικά μονοπάτια. Βεβαίως, ναι. Είχαν κλείσει 60 άτομα. Μάλιστα, πάρα πολύ. Τα οποία κάναν και αυτό το μονοπάτι που πάνε κάθε χρόνο. Μάλιστα. Καταπληκτικά και τα μονοπάτια. Και γενικότερα όλη η διοργάνωση. Κύριε Τσιμέκη, θέλω για μια ακόμη φορά να σας συγχαρώ πραγματικά. Και εσάς και τους συνεργάτες σας που ξέρω πόσο προσπαθείτε για να φέρετε κάθε χρόνο αυτή τη διοργάνωση ένα σκαλί πιο ψηλά. Και το καταφέρνετε. Δεν έχετε αφήσει έκθεση για αθλητισμό που να μην είστε εκεί. Την έχετε κάνει γνωστή όπου μπορείτε. Και πιστεύω ότι θα πάρει κι άλλο πάνω. Το εύχομαι ολόψυχα. Και βέβαια τι να πω για σας. Να πω καλές πάντα αντοχές, δύναμη και υγεία. Και περιμένω και τι άλλο θα σκεφτείτε. Γιατί αυτό πια το δρομολογήσατε. Περιμένω κι άλλα τώρα από εσάς. Ανεβάζετε κι εσείς τον πύχη. Δεν θα μείνουμε τώρα στο Tino's Running Experience. Είμαστε άνθρωποι που ανεβάζουμε μοναχοί μας την πύχη για να προσπαθούμε ακόμα το καλύτερο. Ναι. Απλώς πρέπει να γνωρίζετε ότι το Tino's Running Experience του 2019 θα γίνει 8 Ιουνίου. Α, το μάλιστα. Και από τώρα. Μάλιστα. Το βγάζουμε. Μάλιστα. Και το Pasta Party φέτος θα γίνει πάλι από ένα από τα μορφότερα χωριά του ψηλά, που είναι γύρω στα 700 υψόμετρο, στα δύο χωριά. Σε ποια χωριά?
Στα δύο χωριά. Α, στα δύο χωριά. Είναι στα το όνομα του χωριού. Ναι, στα μάλιστα. Δύο, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μια μέρα νωρίτερα από ό,τι φέτος, έτσι. Ναι, είναι μια εβδομάδα πριν του Αγίου Πνεύματος. Α, είναι πριν του Αγίου Πνεύματος. Πριν του Αγίου τότε. Πνεύματος. Ναι, μάλιστα. Γιατί ερχόμαστε μετά πολύ πίσω και είναι τα σχολεία και δεν θέλουμε. Ναι, βέβαια, σωστά. Λοιπόν, και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλές ευχές για την ίδια και πολύ μεγαλύτερη επιτυχία και στο επόμενο που ήδη το είπαμε είναι 8 Ιουνίου του 2019. Σας περιμένουμε τότε. Ναι. Να είστε καλά και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.